centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Γουγούση, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη και στους ακροατές σας. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Και δεν είναι πρωταπριλιάτικο αυτό που θα πούμε. Όχι. Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Θα πούμε. Τι βρέθηκε στην Κορυσό τώρα? Και το μυστήριο γύρω από το τι βρέθηκε δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το λύσετε. Πάντως βρέθηκε κατά λάθος. Αυτό μπορούμε να πούμε. Ή καλύτερα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του αποχετευτικού, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε. Εδώ και 1,5 χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο αποχέτευσης Κορυσού. Ναι. Το οποίο συνεχίστηκε, ξεκίνησε από την προέκταση, ναι, της κοινότητας και ήρθε, ναι, προς το κέντρο της. Αυτή τη στιγμή βρεθήκανε σε τρία σημεία. Σε τρία σημεία? Σε τρία σημεία έχουν βρεθεί. Σε ποια σημεία μπορείτε να μας τα πείτε, έτσι να τα προσδιορίσετε λίγο, αν μπορείτε, είναι γεωγραφικά? Είναι τα δύο τα σημεία είναι στο κεντρικό δρόμο, απέναντι από το πρώην Τζόρτζιο Ινγκ το ξενοδοχείο. Αχα. Και προς το Σπύρο, το Κωνσταντινίδη που έχει το κατάστημά του, ναι, σε εκείνη την πλευρά του δρόμου. Mm-hmm. Και όπως ανεβαίνουμε, χθες βρεθήκανε και όπως ανεβαίνουμε το κεντρικό δρόμο για την πλατεία απέναντι από το ΚΕΠ. Στον Πλάτανο εκεί? Δε, όχι, δεν φτάνουμε στον Πλάτανο, δεν φτάνουμε είναι στην χώρα. Απέναντι από το ΚΕΠ. Μάλιστα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τι βρέθηκε λοιπόν, κύριε Γουγούση, εκεί? Στα δύο τα σημεία από την ενημέρωση που είχα εγώ από την κυρία Σκρέκα και από τους αρχαιολόγους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ και δουλεύουν, βρήκανε στα δύο τα σημεία, έχουν βρει κάποια κομμάτια από κεραμίδια και κάποια τυχεία. Μάλιστα. Τα οποία αυτά, όπως μου είπανε, είναι, τα εκτιμούνε από το δεύτερο αιώνα. Είναι από το βιζαντινά. Δεύτερο αιώνα? Έτσι μου είπανε οι αρχαιολόγοι. Σας, μάλιστα, λέω ότι η πληροφόρηση έχω και εγώ, όπως και τα είδαμε. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουν τα δύο τα σημεία να δουν ακριβώς πού πηγαίνουν, πώς συνεχίζουν, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί στη τομή που περνάει ο αγωγός της αποχέτευσης. Έχουν βρεθεί σαν τάφη αυτά? Τι ακριβώς είναι? Αυτά είναι τα τυχεία. Οι τάφοι που λέτε βρέθηκαν χθες απέναντι από το ΚΕΠ. Στη τομή πάλι του. Εκεί βρήκανε, από ό,τι μου είπανε εδώ και μίλησα και πριν λίγο, πέντε τάφους, ναι, και πέντε ανθρώπινα οστά. Οστά, σκελετούς ανθρώπινους. Σκελετούς αυτά ανθρώπινα. Συσχετίζονται με τα υπόλοιπα τυχεία που βρέθηκαν εκεί ή όχι? Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Οι μαρτυρίες εδώ παλαιότερων κατοίκων, ναι, μεγαλύτερων σε ηλικία, από ό,τι μου έχουν πει, εκεί στο σημείο ακριβώς ήταν το πρώην τουρκικό τζαμί. Α. Και αυτό οι κάτοικοι το γνωρίζουν σαν πρώην τουρκικά νεκροταφεία. Από μαρτυρίες που έχουμε. Τώρα η εκτίμηση της αρχαιολογίας δεν μπορώ να ξέρω. Ή αν θα τα συνδυάσει άλλο τα δύο ευρήματα, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα οι τάφοι, διαφορετικά, μάλιστα, πράγματα όμως είναι, είναι αυτά. Μάλιστα. Αυτά που προσδιορίζονται στο δεύτερο αιώνα, έτσι. Αυτά που βρήκανε στην αρχή τα προσδιορίζουν στο δεύτερο αιώνα, από ό,τι μου είπαν οι αρχαιολόγοι. Μπορούν να πούν τι υποψιάζονται ότι μπορεί να είναι αυτά? Δεν ξέρω, γιατί δεν μου είπαν αυτά τα τείχη. Είναι πέτρες, τείχος χτισμένος και κάποια κεραμίδια τα οποία είναι δίπλα από τους τείχους. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κυρία Σκρέκα να μας πει πολλά περισσότερα. Δεν ξέρω αν. Είναι εκεί ήδη η κυρία Σκρέκα? Όχι, η κυρία Σκρέκα δεν υπάρχουν υπεύθυνοι εδώ της αρχαιολογίας και οι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή που μπήκαν μετά από σύμβαση για να εκτελέσουν το έργο και περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Τώρα εδώ να έρθουμε σε αυτό το ζήτημα, διότι έχω την εντύπωση τώρα ότι όταν πέφτει ένα έργο πάνω σε κάτι αρχαιολογικό, σταματάει αυτόματα το έργο. Σταματάει αυτόματα στα συγκεκριμένα σημεία και. Όπως σας είπα, είναι πάνω στο κεντρικό δρόμο, υπάρχει, ας πούμε, η ταλαιπωρία, υπάρχει καθυστέρηση, περιμένουμε τις υπηρεσίες, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμείς περιμένουμε τώρα από τις υπηρεσίες, δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάει, ναι, για να συνεχιστεί σε εκείνα τα κομμάτια. Εκεί έχουν σταματήσει και το έργο συνεχίζεται από άλλες πλευρές. Άρα αυτή λοιπόν τώρα δουλεύει η αρχαιολογία στα σημεία που βρέθηκαν αυτά που βρέθηκαν. Ναι. Αλλά το έργο θα προχωρήσει στις άλλες κατευθύνσεις. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα? Αν πέσουμε πάνω σε... Αυτό που γνωρίζει... Και περάσει και καιρός για να βγουν αυτά να αναδειχθούν. Αυτό που μαρτυρούν και οι κάτοικοι, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν και στη συνέχιση αυτού του δρόμου που περνάμε την κεντρική πλατεία, όπως είπατε, το Πλάτανο και προς, ναι, τα επάνω, ναι, 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 και να βρεθούν και εκεί, γιατί
Κάτι άλλο είχαν βρεθεί σε ένα οικόπεδο που χτίστηκε, βέβαια, το εκτιμήσανε και έκλεισε. Βρέθηκαν και σε άλλα σημεία της Κορισσού που είναι στο κέντρο. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει, δεν ξέρουμε και πόσο θα μας κρατήσει και το έργο. Ναι, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το θέλετε εσείς εκεί. Τώρα να γίνεται το έργο και να σταματήσει, και αυτό είναι, καταλαβαίνετε. Το θέλουμε, κύριε Νατσούλη, όπως προβλέπετε βάσει τώρα των υπηρεσιών και τη συμβάση, να τελειώσει, να κλείσει, να γίνει αποκατάσταση, να έχουμε και εμείς την πρόσβαση, να σταματήσει η σκόνη, α το πω έτσι, γιατί ήδη ταλαιπωρείται ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή το 90% της κοινότητας είναι σκαμμένη. Οι δρόμοι, η πρόσβαση είναι λίγο δύσκολη. Μπαίνουμε πάλι σε καλοκαίρι. Πρέπει κάποια στιγμή, δεν φταίει αυτό το κομμάτι της αρχαιολογίας. Σωστά. Κάποια στιγμή τα υπόλοιπα κλείνουν, ας το πω έτσι, από αποκατάσταση και μπαίνουμε στην κανονική λειτουργία, ας πούμε, της κοινότητας. Τώρα, εσείς αυτή τη στιγμή σας έχω ενημερώσει ότι το έργο θα συνεχιστεί σίγουρα στα υπόλοιπα σημεία ή σταματάει εντελώς? Γιατί... Όχι. Σήμερα το πρωί εγώ ενημέρωσα και τους υπεύθυνους, ας πούμε, επιβλέποντες στο έργο, τον κύριο Βαϊνά, στη τεχνική υπηρεσία. Και μου είπαν, τους είπα ακριβώς τι συμβαίνει, μου είπαν θα έρθουν και με τον άλλον επιβλέποντα της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Μπέντο, να δούνε αυτό το κομμάτι και να δώσουν εντολές. Μάλιστα. Ή κατευθύνσεις, ναι, γιατί υπάρχει δουλειά στο έργο, να δώσουν παράλληλα αλλού δουλειά που πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις, παράλληλες συνδέσεις. Υπάρχει δουλειά για το έργο, δεν μπορεί να σταματήσει. Πρέπει να γίνει στο υπόλοιπο χωριό. Υπάρχει τώρα. Ο κεντρικός αυτός κλάδος που μένει και ο τελευταίος, δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι. Αυτές κάτι είναι... άλλο που ήθελα να προσθέσω, ναι, και άλλοι κάτοικοι παλιότερα που συγκεκριμένα, ναι, στο κτίριο του ΚΕΠ που στεγάζεται αυτή τη στιγμή, ναι, ήταν πρώην αστυνομικό τμήμα. Ναι. Όταν χτιζόταν αυτό, μου είπαν εμένα πάλι. Πιο μεγάλη παλιά, ηλικία. Ναι, μεγάλη της ηλικίας άνθρωποι. Εκεί ξαναβρήκανε αυτά τα όστα, αυτή η τάφη. Αυτό συνεχίζεται σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Δεν ήταν μόνο εκεί. Άρα... ήταν η παλή τάφη, η τουρκική που λένε, ναι, και ναι, το τζαμί ακριβώς από πάνω, το τουρκικό. Μάλιστα, μάλιστα. Η αρχαιολογία θα μας πει ακριβώς τι είναι. Βέβαια, επαναλαμβάνω, άλλο η τουρκική τάφη, πιθανή τουρκική τάφη, πιθανή και άλλο τα ευρήματα βρήκανε... για το δεύτερο αιώνα, έτσι. Αυτά σας τα λέω, αυτή η πληροφορία έχω από τους αρχαιολόγους. Αυτοί τα εκτίμησαν δεύτερο αιώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως και μπορέσουμε να βρούμε την κυρία Σκρέκα να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουγούση. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλημέρα στην Κορισσό. Καλημέρα στην Κορισσό. Γεια σας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.